Έκκληση στους πολίτες για εμβολιασμό έναντι του κορονοϊού αλλά και της γρήπης απευθύνει κυρίες και κύριοι το Υπουργείο Υγείας. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε τα στοιχεία σε σύνδεση με τη Μέρη Γη. Είναι η πορεία του κορονοϊού και της γρήπης που πιέζει τα νοσοκομεία με τις αυξημένες εισαγωγές αλλά και τα χαμηλά ποσοστά του εμβολιασμού θέτουν σε επαγρύπνηση τις υπηρεσίες υγείας. Μάλιστα, το χαμηλό αυτό ποσοστό του εμβολιασμού αποτυπώνεται και στους ασθενείς που νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Από τους 90 ασθενείς, μόλις οι 2 είναι εμβολιασμένοι. Το Υπουργείο Παιδείας σχεδιάζει μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τους πολίτες. Ενώ, όπως είπε χθες και ο Άδωνης Γεωργιάδης, πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα εμβολιαστικά κανάλια. Οι γιατροί να συστήνουν τον εμβολιασμό στους πολίτες εκτός από τα νοσοκομεία και τα κέντρα να συμμετέχουν στον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού και τα 10.500 φαρμακεία της χώρας, καθώς μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση του εμβολιασμού. Ήδη χθες η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας είχε συνάντηση με το Προεδρείο του Πανελλήνου Φαρμακευτικού Συλλόγου σε πολύ θετικό κλίμα. Να σου πω ότι για τους φαρμακοποιούς είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση σε όλα τα φαρμακεία για την επιχείρηση, για την εμβολιαστική επιχείρηση κατά του κορονοϊού, όπως γίνεται ακριβώς το ίδιο και με την γρήπη. Ενώ τέλος να σου πω, Λίνα, ότι το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε νέο εγκύκλιο για τους μαθητές που νοσούν από γρήπη και άλλες ιώσεις. Έως 5 ημέρες οι απουσίες δεν θα προσμετρούνται, φυσικά με βεβαίωση από δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα ή από ιδιώτη γιατρό. Σε ευχαριστώ πολύ.